Υπογράμμισε πως η ανατροπή της φυσικής τάξεως των πραγμάτων είναι δεδομένη για την Εκκλησία. Στην εκπομπή Mega MAG βρέθηκε ο Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε στη συζήτηση που έχει ανοίξει με τη Θεία Κοινωνία, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι δεν μπορεί να γίνει αγωγός ασθενείας. Υπογράμμισε ακόμη πως η ανατροπή της φυσικής τάξεως των πραγμάτων είναι δεδομένη για την Εκκλησία. Πρέπει να κρίνουμε, είπε, μεταξύ των συναθρήσεων και μεταξύ της Θείας Κοινωνίας που είναι ένα μυστήριο, ανέφερε ο Μητροπολίτης. Η Εκκλησία μας δεν είναι μια θρησκεία, αλλά είναι μια αποκάλυψη η οποία έχει ένα βασικό στοιχείο, τη χάρη. Χωρίς αυτή την κατανόηση δεν μπορείς να προσεγγίσεις την Ορθόδοξη Εκκλησία, πρόσθεσε. Η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, δεν έχει κεφαλή ή ηγέτη έναν άνθρωπο, αλλά τον ίδιο τον Σωτήρα Χριστό, συνεπώς η Εκκλησία ως βασικό της στοιχείο της έχει τη χάρη. Ανέφερε ακόμη 2.000 χρόνια έχουν σημειωθεί άπειρα θαύματα και επομένως η ανατροπή της φυσικής τάξεως των πραγμάτων είναι δεδομένη για την Εκκλησία. Το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας είναι σώμα και αίμα Χριστού, τόνισε, και άρα δεν μπορεί να προσδώσει θάνατο και ασθένεια. Ως παράδειγμα έφερε και το νερό του αγιασμού, το κανονικό νερό, ανέφερε, αν το βάλουμε σε ένα μπουκάλι μετά από μέρες απίζει, σε αντίθεση με τον αγιασμό.